Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Προφανώς θα ξεκινήσουμε από το σχόλιο του για τις δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου, αφού έγιναν στο Μετρόπολης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Δεν έχει κανένα ραδιόφωνο. Κακώς. Μια πόλη 1,5 εκατομμύριο έχει ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Το άλλο είναι 2%. Είναι καλό και για μας. Δηλαδή, θα χτυπήσουμε και καμιά αύξηση από τον άλλο να πάρω. Γιατί άμα είναι, σου λέει μόνο πόλη, άμα θες. Πας. Τα νέα της πολυκατοικίας να λες αλλού. Κοίταξε, ο Μπέος δεν είναι άγνωστο. Στον Μπούζο βγήκε σε εμάς. Πριν την εκπομπή τη δική μου, το μεσημέρι. Κοίταξε, ο Μπέος έχει μιλήσει με τον Σαββίδη και τον έχει πει: Πρόεδρε, σε κλέβουν. Στο, όχι δημόσια, στο Αυδυρέκο. Mm-hmm. Τον εκτιμάει πολύ ο Σαββίδης και τον Αναστασιάδη. Με τον Αναστασιάδη μιλάει και με τους δυο μιλάει. Αλλά σε όχι θεσμικούς ρόλους. Ο Σαββίδης δεν ξόδεψε φέτος χρήματα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι το financial fair play, αλλά έχει δει ότι τα λεφτά, επειδή δεν έχει τεχνογνωσία, είναι σαν να πάω εγώ να ανοίξω κάβα ποτών ή να ανοίξω ένα εστιατόριο. Θα με κλέψει ο μπάρμαν, θα με κλέψει ο προμηθευτής, εγώ δεν ξέρω. Αν δεν με κλέψει, θα είναι ηλίθιος. Αφού είναι Έλληνας, θα με κλέψει. Λοιπόν, οπότε ο Μπέος είπε αυτά που είπε στον Μπούζο, αλλά δεν ανέφερε ομάδα. Και με συγχωρείς, ποια ομάδα με μεγάλο μπάτζετ δεν πάει καλά. Με ποιας ομάδας με μεγάλο μέτοχο μιλάει. Με ποιας ομάδας μεγάλο μέτοχο έχει παρεδώσει όσον αφορά φέρνω παίκτες, αγοράζω παίκτες, δανεικούς κτλ. Να το Δουβίκα θα το στείλει εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το απλά δεν ανέφερε το όνομα. Τώρα, εγώ μαθαίνω ότι έχουν ταρακουνηθεί κάποιοι στον ΠΑΟΚ που έχουν θέσεις βαθιές. Οι οποίοι ξέρουν ότι αν ο Μπέος έρθει θα χάσουν κάποιο μανογκάμα του. Και πάρα πολύ. Μάνατζερ δεξιά, αριστερά κτλ. Όπως ξέρω πολύ καλά ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Ολυμπιακό ή χάσει, μπορεί να αναλάβει και ο Άγγελος Αναστασιάδης ένα γενικό καθηκόντον ρόλο στην ομάδα. Δηλαδή, αν αρχίσουν και γαυγίζουν οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, αν χάσει ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν πιστεύω ότι θα χάσει, αν χάσει, θα υπάρχει ένας δεύτερος στον ΠΑΟΚ, αλλά ο πρόβλητος. Θα έχουν τον Γκαρσία τα σκυλιά από τη μια μεριά, να μην φωνάζουν, και τον Αναστασιάδη τα άλλα τα σκυλιά, τα αγγελόσκυλα δηλαδή, να μην φωνάζουν από την άλλη μεριά. Τώρα ο Μπέος διέψευσε στο Facebook, βγήκε το πήρα. Δεν θέλει και ο Σαββίδης να ακούγονται αυτά. Θέλει να γίνονται πιο, οι δουλειές πιο έτσι αθόρυβα. Είναι γνωστό όμως ότι ο Μπέος πουλάει το Βόλο σε κάτι Κινέζους, τι είναι αυτή εκεί πέρα, μέσω του Βρίζα, ο οποίος έκανε τον deal, την αγοραπολισία δηλαδή, είναι από πίσω, και θα τον έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπέος βγαίνει κάθε εβδομάδα στο δικό μας ραδιόφωνο και λέει τα του πάω θέματα και τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Σαββίδης δεν αρνείται. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Μπέος είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Ξέρει ότι ο Μπέος είναι ένας άνθρωπος που το ποδόσφαιρο στους παίκτες μπορεί να κάνει καλές κινήσεις με λιγότερα χρήματα. Ξέρει βέβαια ότι μπορεί να κερδίζει 2-0 στο ημίου και να χάσει 3-2 ή το αντίθετο. Όλα τα ξέρει αυτά. Απλά δεν ξέρει μπάλα ο Σαββίδης και ψάχνει να βρει άνθρωπο ο οποίος και να οικονομήσει αυτός αλλά και να δώσει την τεχνογνωσία του. Δηλαδή σου λέει από το να με αρμέγουν 50 ας με αρμέγει ένας. Αυτό το είχε πει ο Άγγελος Αναστασιάδης στο Μυτιλινή όταν ήταν στον Ηρακλή. Γίνανε στα πολιτήρια κάμια τριανταριά πίσω από το Μυτιλινό. Το του λέει ο Αναστασιάδης. Εσύ πρόεδρε, ποιοι είναι αυτοί. Λέει η σύμβουλή μου. Και του λέει να σε πω. Ένας θα σε κλέβει. Είναι πολύ. Έχει να σε κλέβει ένας. Γιατί πολύ σωστό και αυτό. Λοιπόν,